Καλησπέρα, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα σας καλωσορίζω σε ένα καινούριο βίντεο με Hero Zero στο GR22. Μετά από μια εβδομάδα σχεδόν, sorry που δεν ανάβαζα βίντεο τόσο καιρό. Απλά σας είχα πει και ότι θα προσπαθώ να ανεβάζω ένα με δύο βίντεο την εβδομάδα. Προς το παρόν αυτές τις 2-3 εβδομάδες τελευταίες τώρα, να τελειώσω το σχολείο. Και μετά προσπαθήσω να κάνω περισσότερα βίντεο, θα δούμε γιατί θα μετακομίσω κιόλας. Οπότε λογικά στο άλλο σπίτι που θα πάω θα έχει περισσότερα βίντεο, αλλά προς το παρόν θα έχω λίγα. Αλλά θα προσπαθώ να ανεβάζω ένα με δύο την εβδομάδα. Οπότε ναι, όπως βλέπετε είμαι 257 level, έχω 4,5 εκατομμύρια, έχω 9 donut. Όπως βλέπετε έχει βγει και καζίνο το οποίο δίνει μόνο pets, οπότε ήταν αδύνατο να αντισταθώ στο να πατήσω αυτό με το 1 donut, έτσι, ειδικά τώρα που δίνει και pets. Είχα 40 donuts και έμεινα με 9, τα είχα χαλάσει όλα στο τέτοιο, στο καζίνο. Δεν ξέρω, μου είναι λίγο δύσκολο να χατηθώ να πατήσω στο καζίνο, να μην πατήσω στο καζίνο αυτό το 1 donut. Και το πάταγα και εντάξει, κέρδισα αρκετά pets, θα σας τα δείξω τώρα σε λίγο πόσα έχω. Το οποίο καζίνο δεν ξέρω πότε φεύγει. Σήμερα είναι η τελευταία του μέρα ή αύριο, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά μου έχει κολλήσει στο μυαλό ότι φεύγει στις 2, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Ενέργεια εδώ την έχω τελειώσει. Όπως βλέπετε, 0 ενέργεια μου έχει μείνει, δεν έχει ούτε κουπόνια τίποτα. Εδώ τα έχω τελειώσει όλα, μου έχει μείνει το τηλεχιστήριο, θα το κάνω στο τέλος λογικά. Είναι ένα εύκολο κατόρθωμα εδώ πέρα. Μου δίνει 10.000 εμπειρία κομπλέ. Λοιπόν, πάμε λίγο στα κατορθώματα να δούμε πόσα έχουμε. Έχω 56 νομίζω. Μου κάνει και κάποια lags, 57 έχω φτάσει μάλιστα, δεν ξέρω γιατί μου τα κάνει αυτά τα lags. Έχει κόλλεις και το παιχνίδι νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, σας δείξω σε λίγο τι εννοώ. Λοιπόν, ναι, πάμε να δούμε και τα pets πόσα έχω. Λοιπόν, όπως βλέπετε έχω 99 pets, τα οποία θα τα χρειαστώ όλα προς το παρόν μέχρι να βγει το hero con με τα pets, ώστε να τα αναβαθμίζω level. Και μετά θα απελευθερώνω το καθέναν ώστε να κερδίσω και κάτι από τα κατορθώματα. Λοιπόν, υπάρχουν και κάποια κατορθώματα, άμα δεν τα έχετε δει, άμα δεν τα έχετε καταλάβει βασικά, κατορθώματα με τους βοηθούς εδώ κάτω. Ας πούμε, είναι ένα κατόρθωμα μετά από τους 20 στους 20, έχει να τους πας το 30 level τον καθένα. Θα τους πάω όλους 30 level και όποιον πάω 30 level θα τον απελευθερώνω, έτσι ώστε να παίρνω και από εδώ κατορθώματα. Όπως βλέπετε εδώ, όσα pet απελευθερώσεις σου δίνει και μερικές ανταμοιβές εδώ πέρα, και όσα pet pass 30 level σου δίνει άλλες ανταμοιβές από εδώ. Οπότε θα προσπαθήσω να τα κάνω αυτά τα δύο. Προς το παρόν είχα 99 pets όπως είδατε, έχω άλλα 6 εδώ πέρα, σύνολο έχω 105 pets νομίζω, ναι. Εδώ ανοίξαμε κατάστημα, δεν είχε κάτι καλό. Λοιπόν, τι άλλο, θα κάνω και ένα 2-3 καζίνο μετά, θα χαλάσω 2-3 donuts, έτσι. Θα προσπαθήσω να μείνω με 5 donuts, θα δούμε πώς θα πάει. Λοιπόν, έχουμε μερικές επιθέσεις τις οποίες τις έχουμε χάσει όλες. Τα skills μου ξέχασα να σας πω, αυτά είναι, τα προσέξατε λογικά, εντάξει δεν είναι τόσο καλά, έχω αυξήσει αρκετά δύναμη. Απλά έβαλα αυτή τη ζώνη εδώ πέρα και μου αύξησε τη δύναμη, δεν είχα πλυντήριο, οπότε μου έγιναν έτσι τα skills, οπότε ναι. Αν ξέχασα να σας δείξω και πόσους πόντους έχω εδώ πέρα στο σεζόν της αρκούδας που θέλει ακόμα 16 μέρες. Έχω 205 πόντους, την οποία έχω πάρει τη ζώνη και πάω προς τα κέρματα τώρα. Ναι, μου έχουν μείνει άλλες 4 ανταμοιβές να πάρω. Θα ήθελα να πάω στο τέλος, αλλά θα δούμε πώς θα πάει. Λογικά την επόμενη εβδομάδα, Πέμπτη νομίζω, θα έχει event. Λογικά, επειδή από ό,τι άκουσα το επόμενο hero cone θα είναι με επιθέσεις των κακών. Και από ό,τι έχω καταλάβει, όταν έχει hero cone με επιθέσεις των κακοποιών, βγάζει και από ένα event, έτσι νομίζω το έχω καταλάβει. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά όσοι είστε σίγουροι, πείτε μου αν θα βγει event όταν βγει και το hero cone με το κακοποιό. Που έτσι πιστεύω, αλλά θα δούμε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μερικές επιθέσεις. Κερδίσαμε εδώ πέρα 168 level, δεν μου δίνει μάρκες, δεν μου αρέσει αυτό. Και πάμε να κάνουμε και σε αυτόν εδώ πέρα, κοντεύω 4.000 πόντους στο πρωτάθλημα. Άλλη μια νίκη θέλω, εκτός και άμα μου τι κάνουν οι άλλοι, την επίθεση και κερδίσω. Για 3 πόντους δεν πήγα 4.000, δεν πειράζει, ελπίζω να μην μου κάνει κάποιος επίθεση και να χάσω μέχρι αυτή τη μισή ώρα. Επίθεση θα κάνω μετά, επειδή θα κολλάω λίγο και δεν θέλω να κολλάει το βίντεο. Λοιπόν, προπονήσεις όλες τις έχω κάνει, πάμε λίγο κλειψώνα να δούμε τι γίνεται. Έχουμε εδώ εμπειρία, μαζεύω.
Αναβάθμισα και αυτό το πήγα 8 στα 10. Τώρα κάνω μια αναβάθμιση στη βάση κρυψόνα να στο πάω 15 level. Μετά θα αναβαθμίσω κάποια μικροπράγματα εδώ πέρα, όσα μπορώ σε κέρματα, και μετά θα ξανααναβαθμίσω αυτό εδώ πέρα. Θα δούμε πώς θα πάει. Λοιπόν, επιθέσεις να κάνω ή θα σας είναι λίγο βαρετό να κάνω 8 επιθέσεις τώρα. Λοιπόν, ας κάνουμε μια-δύο επιθέσεις έτσι και βλέπουμε μετά. Τι άλλο τώρα. Προς το παρόν, εντάξει, συνεχίζω νικά το παιχνίδι. Δεν έχω αφήσει κάποια μέρα να χάσω ενέργεια ή κάτι τέτοιο. Παραμένω στην ομάδα μου. Δεν θα αλλάξω ομάδα. Σε αυτό το JR θα μείνω σε αυτή την ομάδα που είμαι. Σε αυτή την ομάδα που έχω φτιάξει. Δεν θα αλλάξω ομάδα. Στο επόμενο JR που θα βγει 23, που όποιος είναι σίγουρος πότε θα βγει το επόμενο JR, ας μου πει κάτω στα comments, να ξέρω και εγώ περίπου άμα θα φτιάξω ή όχι. Από ό,τι άκουσα από μερικούς θα βγει Αύγουστο, δεν ξέρω τι Αύγουστο, αλλά Αύγουστο μπορεί και να φτιάξω, μπορεί και να μην φτιάξω, δεν ξέρω πώς θα πάει, θα δω. Λοιπόν, όπα, έγιναν οι μάχες, απίστευτο. Δεν ξέρω άμα σας έγινε και σε εσάς αυτό, πήραμε και τρόπαιο. Τώρα έχουμε 0, ναι, μάλιστα. Ωραία, ό,τι πιο βλακία παίζει να έχω δει, πώς το λένε. Τώρα, γιατί το έκαναν αυτό δεν ξέρω. Λοιπόν, κάτσε να δούμε πώς τα πάνε. Ωραία, έπεσαν και τα άτομα. Λοιπόν, από το πρωί, από χθες, πήγα να βάλω κάτι καλύτερο και μου βγήκε χειρότερο. Λοιπόν, από σήμερα το πρωί, για κάποιο λόγο δεν γινόντουσαν οι μάχες. Έτσι, και είχε κολλήσει νομίζω εκεί με τα άτομα που... Σε μένα δείχνει 14 με 15 στα 17 άτομα μέσα, που αυτό δεν γινόταν στην ομάδα μου. Το πολύ να πηγαίναμε 10, γιατί δεν το πιστεύω ότι ήμασταν 15 άτομα μέσα. Έτσι, είχε λαγκάρει γενικά και οι μάχες και τα άτομα, δεν ξέρω, υπήρχε ένα γενικό lag σε όλο το παιχνίδι, δεν ξέρω γιατί. Και μόλις έγιναν οι μάχες, ακούστε να δείτε τώρα τι έχει γίνει. Το πιο βλακία lag που παίζει να έχει γίνει ποτέ. Λοιπόν, είχα βάλει μάχη 4 η ώρα σήμερα. Δεν την είχα βάλει 12 επειδή έβαζα μάχη για τρόπαιο. Γιατί νόμιζα θα μου κάνανε επίθεση 12 η ώρα και θα μου το πένανε το τρόπαιο. Οπότε είπα να βάλω 4 ώρα ώστε να το κρατήσω μια μέρα. Και είχα συμμορία όχι 12 αλλά 8 η ώρα. Λες και ήταν αισθημένο δηλαδή, καταλαβαίνω πώς έγινε αυτό. Το βάλαμε και δύο μαζί τη μάχη. Και έτυχε επίτηδε να βάλα 4 η ώρα τη μάχη ώστε να κρατήσουμε το κύπελο. Αλλά και όχι μόνο το βάλαν 8 η ώρα, απλά λάγκαρε κιόλα στο σερβερ εκείνη την ημέρα, σήμερα δηλαδή, ώστε το τρόπαιο μόλις το πάμε να το χάσουμε, λες και βάλα 12 η ώρα τη μάχη, και ήταν και η άμυνα 12 ώρα, ώστε να τη χάσω. Και αυτό έγινε. Το ίδιο ήταν. Τι να τη βάλω 12, τι να την βάλω 4 και να μου κάνουν 8 η άμυνα, για να κρατήσω το τρόπαιο. Δεν το κράτησα καθόλου το τρόπαιο. Απλά μόνο που το πήραμε ώστε να δείξω. Να δείξει ότι έχουμε 6 κερδισμένα σε μάχη τώρα από 5 που είχαμε. Ναι, δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό. Όπως καταλάβατε, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Είχα βάλει 4 ώρα μάχη για το τρόπαιο ώστε να το κρατήσουμε 4 ώρες έστω που ήταν η άμυνα 8 ώστε θα το χάναμε. Και έγιναν οι μάχες την ίδια ώρα επειδή έγινε αυτό το lag. Και τώρα οι Ultron μας χτυπάνε. Λοιπόν, οι Ultron νομίζω είναι μια πολύ καλή ομάδα. Δεν παίζει να έχουμε με τίποτα. Έτσι έχει και 3 τρόπαια. Αλλά γενικά. Έχει πολλά καλά άτομα, ναι. Οπότε δεν ξέρω τι μας έκαναν επίθεση. Απλά έχουμε ανέβει λίγο σε τιμή σαν ομάδα. Λοιπόν, γενικά υπάρχει καλή συμμετοχή από την ομάδα. Όλοι συμμετέχουν. Απλά τώρα γίνανε οι μάχες, γι' αυτό δεν βλέπει συμμετοχή και δεν έχω βάλει μάχη. Θα τη βάλω σε λίγο, θα δω πιο περιληπτικά ποια μάχη θα βάλω. Λοιπόν, πάμε να δούμε εμένα 213 level και 213 θέσεις σε τιμή, sorry. Σε επίπεδο βρίσκομαι 239. Σε ομάδα είμαστε 27 θέση. Είχαμε πάει και 23 νομίζω κάπου εκεί, αλλά πέσαμε μετά. Αλλά γενικά για την ομάδα μου πιστεύω είμαστε μια χαρά σε τιμή. Κρύψων ονειρών έχω παίξει αρκετά. 46 θέση μου είμαι. Το πιο πολύ που έχω πάει σε θέση κρυψώνας ήμουν 27 θέση από ό,τι θυμάμαι, αλλά έχω πέσει πολύ. Πρωτάθλημα είμαι 200 θέση. Πάμε στο 22 του ΝΟΑ που είμαι 391 θέση. Solo Hero Con βρίσκομαι στους 134. Τον πρώτο μήνα που φτιάχτηκε ο σερβερ ήμουνα συνέχεια στους 100 στο Solo Hero Con. Αυτό το δεύτερο μήνα δεν ξέρω, επειδή έχουν μπει περισσότεροι παίχτες και είμαι έξω. Δεν ξέρω τι ακριβώς παίζει. Τον πρώτο μήνα τα πήγαινα καλά. Τώρα εκεί που ήμουνα σπάνια έβγαινα έξω από τους 100. Τώρα σπάνια να μπω μέσα στους 100. Αλλά οκ. Okay. Και η ομάδα μου όπως βλέπετε, να φορτώσει να δούμε. Είμαστε 31 θέση στο Hero Con. Πιστεύω είναι καλή θέση την ομάδα μας, αλλά 30 να πάμε
θα ήταν πολύ καλά. Θα παίρναμε ένα βαθμό παραπάνω, όχι τίποτα άλλο. Αλλά και ένας βαθμός βοηθάει, πιστεύω. Οπότε γιατί όχι. Όπως βλέπετε, λαγκάρι εκεί πέρα, δεν μπορώ να πατήσω τίποτα αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να μην μου μείνει έτσι όλη την ώρα. Πολλά lags γίνονται τελευταία. Όπως αυτό με τις μάχες, δεν νομίζω να τύχε μόνο σε μένα αυτό με τις μάχες. Λογικά θα τύχε σε όλες τις ομάδες. Θα ήταν γενικό lag του παιχνιδιού. Και όπως τώρα, έτσι και μας πετάξει, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα κρατήσει αυτό το lag. Τώρα απόρρισα και βίντεο κιόλας. Θα περιμένουμε ένα λεπτάκι να δούμε πώς θα πάει τώρα αυτό. Δεν βλέπω να γίνεται κάτι. Ωραία, μόλις έφυγε. Γενικά παίχτες δεν θα δείξω. Όπως βλέπετε εδώ, Hero Cone, οι περισσότεροι βοηθάνε. Αλλά τρία άτομα είμαστε που βοηθάμε πραγματικά στο Hero Cone. Εγώ, ο παίχτης και ο Ντούρος. Έτσι. Για άλλη, εντάξει, από μια μικρή βοήθεια δίνουν η Λαμπρίνα, ο Σουγάμα τη Μάνα, ο Νίκος 13, ο Μπιλ. Εντάξει, θα μπορούσαν να ήταν καλύτερα, αλλά οκ, okay, και η μικρή βοήθεια μας κάνει. Αλλά οκ, okay, δεν θα δείξω προς το παρόν παίχτες, δεν θέλω να μου βγει μεγάλο το βίντεο. Προς το παρόν αυτές τις δύο εβδομάδες θα τα κάνω λίγο μικρά, ώστε να ανεβαίνουν πιο γρήγορα. Ναι, οπότε δεν θα έχει για δύο εβδομάδες να δείχνω παίχτες. Οπότε μην μου στέλνετε να σας δείξω στο επόμενο βίντεο, θα σας πω εγώ πότε να μου στείλετε μήνυμα ώστε να σας δείξω. Ναι, αυτά. Τι έχουμε τώρα, 19 καρπούζια τα κρατάω ακόμα για κάποια σημαντική μάχη, ξέρω εγώ. Έτσι, θα δούμε πώς θα πάει. Λοιπόν, όποιος θέλει να μπει στην ομάδα μου πρέπει να είναι 100 level και πάνω. Έτσι, να μου κάνει μια πρόσκληση ώστε να την έχω, γιατί τώρα είμαστε full. Δεν έχω κάποιον να βγάλουν, όλοι είναι ενεργοί. Οπότε, αν θα μπορούσατε, όσοι είναι 100 level, να μου στείλετε πρόσκληση όποιος θέλει να μπει, ώστε να τον βάλω. Έτσι, όποιος είναι μικρότερο level και θέλει να μπει, μπορεί να μπει στην ομάδα άμα βοηθήσει σε donuts, στο να βάλει κάποια donuts, να αναβαθμίσουμε ένα από αυτά τα 4 τουλάχιστον ή κάτι τέτοιο, και να ανεβαίνει πολύ γρήγορα άμα είναι μικρό level, έτσι, 20 level την ημέρα, ξέρω εγώ. Δεν νομίζω να ξέχασα κάτι άλλο να σας πω. Αυτά από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Sorry άμα ανεβάζω λίγο πιο... όχι τόσο συχνά βίντεο, ας το πούμε έτσι. Θα προσπαθήσω από τις επόμενες δύο εβδομάδες να ανεβάζω πιο συχνά βίντεο, αλλά προς το παρόν θα προσπαθώ να ανεβάζω ένα με δύο βίντεο την εβδομάδα. Ναι, και λοιπόν αυτά από μένα. Αν σας άρεσε το βίντεο μπορείτε να κάνετε ένα like, μπορείτε να κάνετε και subscribe, εγγραφή δηλαδή, όσοι δεν έχετε κάνει. Άμα δεν είναι κόκκινο η γραφή και είναι κάπως σε γκρι χρώμα, μην το κάνετε, το έχετε κάνει ήδη. Οπότε όταν το πατήσετε θα σας βγάλει και ένα καμπανάκι από δίπλα, το οποίο σας ενημερώνει για τα καινούργια βίντεο που ανεβάζω, ώστε να σας έχετε ειδοποίηση. Πατήστε το γι' αυτό. Γράψτε μου και ένα comment πώς σας φάνηκε το βίντεο. Αυτά από μένα, τα λέμε στο επόμενο μου βίντεο. Bye!